Είναι η στιγμή που τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνου προχωρούν στην ελεγχόμενη κατεδάφιση του πάνω τμήματος του βιομηχανικού φουγάρου στον Κουμπέ ύψους 33 μέτρων. Στο ερασιτεχνικό βίντεο που παρουσιάζει Κρήτη TV φαίνεται ξεκάθαρα η επικινδυνότητα της επιχείρησης, που όμως ολοκληρώθηκε χωρίς νέα απρόπτα. Ουσιαστικά φτάσαμε μέχρι τον πρώτο δακτύλιο, το οποίο είχε μία έντονη φθορά και ήταν θέμα ορών, μπορώ να σας πω, για να αποκολλιόταν από τον υπόλοιπο. Χρειάστηκε μια διαδικασία να γίνει μια αποκόλληση με τα χέρια, μια ελεγχόμενη κατάρρευση του ήδη διαβρωμένου τμήματος. Σκοπός μας ήταν να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, αλλά και ταυτόχρονα, επειδή το μνημείο είναι κηρυγμένο, να μπορέσουμε να αφήσουμε τμήμα προκειμένου να ανακατασκευαστεί και να επισκευαστεί. Η κατάρρευση, δίχως συγκεκριμένο λόγο και αιτία, ενός τμήματος του φουγάρου δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής το μεσημέρι του Σαββάτου, σήμανε συναγερμό σε Δήμο, Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική. Από τα πρώτα και όλες λεπτά, η ευρύτερη περιοχή του Κουμπέ αποκλείστηκε, καθώς ήταν ορατός ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης, όπως επίσης διακόπηκε μέχρι αργά το βράδυ και η κυκλοφορία των οχημάτων επί της λεωφόρου Σταματιουδάκη. Οι μηχανικοί του Δήμου, παρότι δεν είχαν αρμοδιότητα, αφού το φουγάρο ανήκει το μισό στην Ένωση Ρεθύμνου και το άλλο μισό στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, μελέτησαν με προσοχή την κατάσταση του διατηρητέου μνημείου που είναι τιμόροπο και έτσι έκριναν ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν άμεσα σε ελεγχόμενη κατεδάφιση του διαβρωμένου τμήματος πριν συμβούν τα χειρότερα. Τα επόμενα 24 ώρα πάντως θα εκδοθεί πρωτόκολλο ετοιμορροπίας από την πολεοδομία, ενώ προγραμματίζονται και άλλες προσωρινές παρεμβάσεις μέχρι την πλήρη αποκατάσταση. Έχουμε κάνει κάποιες ειδικές παραγγελίες προκειμένου να κλείσουμε κάποιες οπές που παρουσιάζονται σε κατώτερα σημεία του φουγάρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η στατικότητά του μέχρι οι αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν το φαινόμενο και να αποφανθούν για τον τρόπο που θα το χειριστούν. Το εν λόγω περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα διάσπαρτα ετοιμόρροπα κτίρια του Ρεθύμνου, για τα οποία θα γίνουν νέοι έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ανάμεσά τους είναι και το βιομηχανικό φουγάρο στη Βιό, το οποίο όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση. Το άλλο φουγάρο προς το παρόν μπορώ να σας πω, χωρίς να το έχουμε ελέγξει επακριβώς, ότι δεν παρουσιάζει τα ίδια φαινόμενα. Πρέπει όμως και εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία που θα ελέγξουμε κάποια σημεία τα οποία προκαλούν δημόσιο κίνδυνο. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο ιδιωτικό, αλλά είναι θέμα η κατάρρευση ενός φουγάρου. Μπορεί να πέσει πάνω σε κάποιο άλλο σπίτι, μπορεί να είναι σε ένα δρόμο και να θρηνήσουμε θύματα, κάτι το οποίο δεν το εύχεται κανείς. Ο Δήμος πάντως καλεί τους δημότες να ενημερώνουν άμεσα τις τεχνικές υπηρεσίες όταν εντοπίζουν κτίρια που κρύβουν παγίδες θανάτου.